με τον κύριο Δήμαρχο είχαμε μια εξαιρετικά καλή συνεργασία και θέλω να τον ευχαριστήσω για τον χρόνο του και για την καλή του διάθεση να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα εδώ. Καταρχήν χαίρομαι ιδιαίτερα που η συνάντησή μας έγινε στην Πινακοθήκη Κατσίδρα, μία από τις εξαιρετικά, τις πιο σημαντικές θα έλεγα, πινακοθήκες σε επίπεδο επικράτειας, την οποία πρόσφατα το Υπουργείο Πολιτισμού αναγνώρισε ως σημαντικό μουσείο μέσα στην διαδικασία αναγνώρισης και ευπιστοποίησης την οποία έχει ξεκινήσει για όλες τις μουσιακές υποδομές της χώρας. Με τον Δήμαρχο επικεντρωθήκαμε στο τι μπορεί να γίνει στη Λάρισα στα επόμενα χρόνια, φυσικά εκκινώντας από το Αρχαίο Θέατρο. Όπως ξέρετε, το καλοκαίρι του 2023, το φθινόπωρο, αποδώσαμε το κύλο. Υπάρχουν εργασίες ακόμα οι οποίες πρέπει να γίνουν και οι οποίες είναι απόλυτα όριμες και θεωρώ ότι αυτή είναι η βασική προτεραιότητα, όχι μόνο για το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και για την πόλη της Λάρισας και για ολόκληρη τη Θεσσαλία, θα έλεγα. Γύρω από το χώρο του θεάτρου, όπως ξέρετε, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ήδη δρομολογήσει μία σειρά εργασιών που ακόμα πρέπει να γίνουν. Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι απαλωτριώσεις τριών ακινήτων και θα προχωρήσει η εφορία αρχαιοτήτων στην καθαίρεσή τους. Επίσης, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει πλέον την δυνατότητα χρήσης των παλαιών αρτοποιείων ώστε να φιλοξενηθούν υποδομές και εκθεσιακές, κυρίως όμως υποδομές οι οποίες θα λειτουργούν συμπληρωματικά με το Αρχαίο Θέατρο και θα εξυπηρετούν τις παραστάσεις οι οποίες θα φιλοξενούνται εκεί. Έχω πει και δημόσια, το επανέλαβα και στον Δήμαρχο και χαίρομαι που το άκουσε θετικά, ότι στο Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας θα μπορούσε να φιλοξενείται ένα φεστιβάλ διεθνού χαρακτήρα και πολύ υψηλής ποιότητας, το οποίο φυσικά θα πρέπει να τελεί υπό την αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης και από εκεί και πέρα το Υπουργείο Πολιτισμού, όπου χρειάζεται να συνδράμει, θα συνδράμει. Το έργο το οποίο επιτελεί και εκτελεί ο Δήμος για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Λάρισας είναι επίσης πολύ σημαντικό, διότι με επίκεντρο και πυρήνα το Αρχαίο Θέατρο θα πρέπει να απελευθερωθεί ένας χώρος ευρύτερος, ώστε όλα αυτά τα τοπόσημα της πόλης να αναδεικνύονται, εκτός από το Αρχαίο Θέατρο, είναι η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Εχιλίου, είναι οι πεζόδρομοι οι οποίοι θα πρέπει να απελευθερωθούν για να αποδοθεί δημόσιος χώρος στην πόλη. Είναι κάτι το οποίο γενικά το χρωστάμε σε πόλεις με πυκνοδομημένους αστικούς ιστούς. Και από εκεί και πέρα βέβαια συζητήσαμε κάποιες προοπτικές οι οποίες υπάρχουν για την Πινακοθήκη την ίδια και για το Λαογραφικό Μουσείο της πόλης, που επίσης είναι από τα πιο σημαντικά λαογραφικά μουσεία. Ήδη η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για να υπάρξει χρηματοδότηση για δράσεις σύγχρονου πολιτισμού. Θεωρώ ότι και οι δύο δημοτικοί θεσμοί, και η Πινακοθήκη Κατσίδρα και το Λαογραφικό Μουσείο, μπορούν να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες.